μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και με απόφαση Δημάρχου, νομίζω έγινε κάποια επιτροπή και ελέγχει τη στάθμευση έξω. Κύριε Σούπο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε ενημερωθεί γι' αυτό ποιοι άνθρωποι είναι κτλ. Μαθαίνω όμως, ούτε τι αρμοδιότητες έχουν. Μαθαίνω όμως ότι είναι κάπου δύο γεωπόνοι. Θα μας το πει ο κύριος Δήμαρχος. Εμείς βέβαια είχαμε άλλη άποψη για τους γεωπόνους. Λέγαμε ότι τους έξι θα τους είχαμε έναν σε κάθε έδρα του πρώην Δήμων για να πηγαίνουν και στα χωριά. Εντάξει. Οι άνθρωποι όπου τους βάλουν θα πάνε, υπάλληλοι είναι. Και δεν ξέρουμε πέρα από την ελεγχόμενη στάθμευση αν έχουν άλλη αρμοδιότητα. Δηλαδή στα πεζοδρόμια, στα καθίσματα, στα αυτοκίνητα τα εγκαταλελειμμένα. Τι αρμοδιότητες έχουν. Τι ωράριο δουλεύουν. Καλό είναι να μάθει ο κόσμος, γιατί έχουμε και αντιδύσεις με τους πολίτες. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε εσείς. Πάνε κάποιοι με τα πολιτικά και γράφουν και δεν ξέρουν τι γίνεται. Ενημέρωστε αν θέλετε. Και για το θέμα της, να μην ξαναπανέλθω, για το θέμα της ΔΕΙΑ που έλεγε τα αποδοτικά, τα τέλη κτλ. Εμείς είδαμε πέρυσι ότι ο Δήμος χρεώθηκε 313.000 για τη ΔΕΙΑ και φέτος τον προϋπολογισμό είχαμε πληρώσει το 13. Και φέτος τον προϋπολογισμό έχουμε βάλει πάλι 40.000 για να πληρώνουμε κάποια χρέη ή να είμαστε εγγυητές. Μην μου λέτε λοιπόν για τα αποδοτικά τέλη. Καλό είχαμε πει από την αρχή της τετραετίας, εάν είναι ελληματική η ΔΕΙΑ, να γίνει δημοτική επιχείρηση. Και ο κύριος Δήμαρχος το έχει δεχτεί. Τώρα είναι ελληματική, ακόμα όμως είναι μάλιστα νομικό πρόσωπο. Ορίστε κύριε Δήμαρχε. Μπορώ να πω ότι εδώ, ιδίως στα θέματα της ΔΕΙΑ, τι να πω. Προς ενημέρωση λοιπόν στους δημοτικούς συμβούλους που έχουν αυτή την άποψη με τον κύριο Αργυρόπουλο, ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου από τη στιγμή που παίρνει δάνειο νομικό πρόσωπο του Δήμου, είτε δημοσίου δικαίου είτε ιδιωτικού δικαίου, να εγγυάται εκ του νόμου. Αυτά είναι απλά πραγματάκια και γνωστά. Για το θέμα της δημοτικής αστυνομίας, μάλλον τις υποχρεώσεις που εκτελούμε. Όπως γνωρίζετε, καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία. Υπήρχε η ελεγχόμενη στάθμευση. Καταρχάς, αντεγκλήσεις υπήρχαν και όταν υπήρχε η δημοτική αστυνομία. Δεν εμφανίστηκαν τώρα για πρώτη φορά. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά να είναι άξιο λόγο να το συζητήσουμε. Προσπαθήσαμε, αφού είδαμε τι γίνεται και σε άλλους Δήμους, στην Αθήνα, στην Καλαμάτα, πώς γίνεται και πώς προχωράει αυτό το θέμα, να κάνουμε μια διαδικασία που θα είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, διότι οι προπολογισμοί είχαν βασιστεί σε συγκεκριμένα έσοδα από τις πράξεις που είχαμε από την ελεγχόμενη στάθμευση, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα δωρεάν πάρκινγκ που διαθέτουμε στους συνδημότες μας, είναι ανταποδοτικά στην ουσία και έχει την αρμοδιότητα για την ελεγχόμενη στάθμευση και για τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτό είναι με απόφαση Δημάρχου, ορίζει συγκεκριμένους υπαλλήλους. Είναι υπάγονται στη διεύθυνση οικονομικών και είναι έλεγχος κοινοχρήστων χώρων. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε κάτι διακριτικό παρά μόνο ένα καρτελάκι που λέει Δήμος Πάρτης, Οικονομική Υπηρεσία. Και πήραμε από αρκετές υπηρεσίες και από την διεύθυνση οικονομικών και από τη διεύθυνση περιβάλλοντος και από την τοπική ανάπτυξη για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε αυτά τα κλιμάκια για να γίνει έλεγχος. Και την πρώτη φορά που βγήκε με τη συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας. Άλλες δράσεις δεν προβλέπονται, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα και αυτό το συζητούμε να δούμε θα γίνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Όμως αυτό δεν είναι πλέον, αν θυμάμαι καλά, στην αρμοδιότητα τώρα της υπηρεσίας. Να το δούμε. Υπάρχει πρόβλημα και το θέμα είναι ότι πού θα τα πάμε τα αυτοκίνητα. Θα τα πάρουμε, πού θα τα πάμε το θέμα. Είναι και αυτό το θέμα. Τα παίρνεις, πού θα τα πας.